πιστεύω ότι θα αντέξουμε. Βλέπω το show που κάνεις τώρα και αρχίζεις και λες για τον Αναστάση που εγώ τα είπα αυτά στα κορίτσια και τα λοιπά. Δεν τα είπες. Τα είπα! Τότε τι show ρε, εμείς λέμε την αλήθεια, εγώ δεν έχεις καταλάβει. Αυτά που λέμε κάτι στο μυαλό μας. Δεν κρύβω κάτι, γιατί τα λέω και εδώ πέρα. Τι είπες το, τι. Είπα ότι γιατί να ψηφιστεί ο Αναστάσης, ο οποίος έχει ζευγάρι, ο οποίος έχει αποδείξει το σεβασμό και έχει κερδίσει το σεβασμό όλων μας και κάποια από τα αγόρια. Ποιος ενοχοποιούσες, όχι. Σταμάτα! Ποιος ενοχοποιούσες, όχι. Σταμάτα! Και τα θέλω, σε παρακαλώ, να μιλήσω. Ναι, για ποιο λόγο να ψηφιστεί ο Αναστάσης. Και είπα, θεωρώ ότι είναι η κλίκα. Άμα δεν τους αρέσει η λέξη κλίκα, μπορώ να την αλλάξω. Να πω το παρεάκι. Αυτοί που ήρθαν πιο κοντά. Ωραία, έτσι όπως θεωρείς εσύ αυτό, εμείς θεωρούμε... Κάτσε, Αγγελό. Θεώρησες ότι υπήρξε ένα παρεάκι το οποίο ονόμασες κλίκα, το οποίο θέλησε να πετάξει έξω τον Αναστάση. Όχι, δεν είπα ότι θέλησε να πετάξει απ' έξω τον Αναστάση, αλλά γιατί να το ψηφίσουν. Και επίσης, έρχομαι και λέω εδώ πέρα τώρα ότι άμα δεν έβγαινε ο Νίκος αγαπημένος παίκτης, θεωρώ σαν σωτηρία ότι θα βάζανε τον Νίκο και τον Αναστάση τα ψηφίζανε για να φύγει. Σίγουρα. Σαν σωτηρία. Πάλι, σίγουρα. Μόνοι τους. Σου λέμε τη γνώμη μας. Μόνοι σας. Απλά πειράζετε και τα κορίτσια. Όσο πειράζουμε τα κορίτσια. Εμείς δεν θα σας ακούσουμε. Είμαστε στο Power of Love. Είναι το παιχνίδι που τίθεται της αγάπης και είναι για ζευγάρια. Και εσείς κρατάτε φιλίες, κάνετε το ένα το άλλο και ψηφίσετε. Εμένα με ενόχλησε η ψήφος του Αναστάση από αγόρια, γιατί αυτός σας σταματήσει περιμένετε. Τουλάχιστον ότι λες να είναι τεκτερμιωμένο. Λες ψέματα, ρε. Ρωτήσε ρε φίλε όταν δεν μιλάς, όταν δεν ξέρεις τι να πεις, όταν λες αστεία. Σηκώστε χέρι όσοι ψηφίσατε τον Αναστάση από τα αγόρια. Δύο. Ωραία κλίκα. Σοβαρή κλίκα. Σοβαρή κλίκα. Σοβαρή. Έχεις δίκιο. Είναι ακριβώς ό,τι έκανες εσύ με τον Πελετιέ απέναντί μου. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είμαστε κλίκα. Γιατί είστε ακόμα εδώ εσύ και ο Νίκος, αφού είμαστε κλίμα. Γιατί δεν είχατε βρει την τέλεια αφορμή για να στήσετε έναν από τους δυο μας στον τοίχο. Γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ. Και τώρα που βρήκατε την αφορμή, είμαι σίγουρη ότι... Δεν μας έδωσε, δεν μου έδωσε σε μένα εσύ αφορμή και ο Νίκος επίσης, που πήγατε να με βάλετε. Και επίσης, εδώ, δεν ναι, θυμάσαι. Τα είχαμε συζητήσει και είπες οκ okay, από εδώ και πέρα και είπες είμαστε καλά μεταξύ. Γιατί είστε ακόμα εδώ σε ρωτώ. Γιατί είστε ακόμα εδώ, παιδί. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή τα είχαμε συζητήσει και τα είχαμε βρει, δεν βρίσκατε τηλεοπτικά κάποια αφορμή πραγματική. Τηλεοπτικά, Δεν βρίσκαμε αφορμή τηλεοπτικά. Μια αφορμή θα μπορούσε να είναι ότι δεν είμαστε αρκετά κοντά. Θα μπορούσε να είναι και κάτω σε όλο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βρούμε μια σοβαρή αφορμή για να διώξουμε κάποιον. Έχετε ένα σενάριο πλασμένο μεταξύ σας και κάνετε στρατηγική δικιά σας. Δεν κάνουμε καμία στρατηγική. Τον άλλον τον έστησε στον τοίχο επειδή ψήφισε την Αλεξάνδρα. Ποιον έστησε στον τοίχο. Ποιον έστησα στον τοίχο. Εμένα, ρε, εμένα. Επανειλημμένα. Από πού και σου πω εσύ να ψηφίσει, Αλεξάνδρα, δεν άνθρωπε. Δεν έχει να ψηφίσει την Κλικερία. Δεν έχει να ψηφίσει την Αδριάνα. Εμένα, ο Δήμος νόμιζε πως μίλησα με την γυναίκα του, την Αδριάνα, και την έπεισα για να ψηφίσει. Ούτε καν. Ρώτησα, λέω, έχει μιλήσει καθόλου με την Αδριάνα. Πώς σε ψήφισε, λέω, η Αδριάνα. Ναι, γιατί θεωρούσα να ψηφίσει ένα από τους κολλητούς μου. Εσύ δεν εμπιστεύεσαι κανένα, ρε, κανένα. Εσένα και τη σωτηρία δεν εμπιστεύομαι. Όχι μόνο κανένα. Εσένα και τη σωτηρία δεν σας εμπιστεύομαι ούτε καν. Είναι στη φύση σου, δεν μπορεί και να το έχω πει και στο κόκκινο δωμάτιο. Για διάφορους λόγους δεν μπορείς. Όλους τους άλλους τους εμπιστεύομαι 1000%. Ψέμα. Ξέρω ότι θα έρθουν μπροστά μου και θα πούνε αυτό που θέλουν. Όπως με ψηφίσανε να φύγω και δεν τους κατηγόρησα ποτέ. Είπαν την αλήθεια τους. Εσάς τους δύο δεν ξέρω την αλήθεια γιατί είναι ψέματα. Εσάς τους δύο. Μην αλλάζεις τα λόγια μου. Εσάς τους δύο. Δικιά μου άποψη. Δεν εμπιστεύεσαι κανένα, δεν μπορείς. Εσάς τους δύο δεν εμπιστεύω. Όλους τους άλλους εμπιστεύω. Εσύ που τα κάνεις όλα με το textbook δίπλα, ρε αδελφέ. Όλα τα ο Γιώργος, εντωμεταξύ, να προσθέσουμε λίγο. Όλη αυτή η μάχη, όλος αυτός ο θυμός δημιουργήθηκε από τη στιγμή... Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Από τη στιγμή που τον αποκάλεσε η σωτηρία αρσενικό γάμμα κατηγορίας εκεί. Κάτι άναψε στα μάτια μου. Ναι, δεν ξέρω γιατί θυμώσει τον πολύ. Με αποκαλεί αστυνομικό γάμα κατηγορία, το οποίο δεν έχει ταξιδέψει από το πρώτο πόδι στο δεύτερο. Δεν έχει ιδέα, δεν είναι τον κόσμο. Ομέγα κατηγορία. Ήρθε ένα και γνώρισε. Σε γνώρισε την άποψη του, ότι βρήκε όλο τον κόσμο. Μπορεί να μην με πειράξει. Να μου το έλεγε κάποιο άτομο που το έχω σε υπόλοιψη. Ναι, ξέρεις, να το έπαιρνε και έλεγα, λες να έχει δίκιο. Όταν μου το λέει σωτηρία, γελάω. Γιώργο, είσαι άσχημος. Σε ενοχλεί αυτό που λέω τώρα. Όχι, δεν με ενοχλεί. Εντάξει. Άρα τότε γιατί να σε ενοχλήσει το σχόλιο μου, γιατί με ενοχλείς εσύ σαν άτομο, ρε, εσύ καταλαβαίνεις. Α, ναι, ξαφνικά. Γιατί έχεις καβαλήσει καλάμι και μιλάς και λες πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πεις. Δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η θέση σου. Νομίζω ότι μπορείς να επιβληθείς ή να πεις κάτι σε μένα ή στον Αναστάση, πιο παλιά δεν μιλείς άσχημα. Έχεις καταλάβει το 22 χρονών. Πρέπει να σέβεσαι τον μεγαλύτερό σου.